κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς σήμερα είναι η 7η μέρα που το μετρό παραμένει ακινητοποιημένο, ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα και στα άλλα μέσα με στάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση μένει στην θέση της, τονίζοντας πως πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, ενώ οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προκειμένου να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο Κώστας Σιμεωνίδης θα μας πει περισσότερα. Ο κόσμος έχει αρχίσει να γανακτεί στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Έτσι ακριβώς είναι. Όμως, να ξεκινήσουμε μια αίτηση τελευταία στιγμή. Τελεσίγραφο, λοιπόν, μέχρι αύριο να σταματήσουν αμέσως την απεργία τους, στέλνει η κυβέρνηση στους απεργούς στο μετρό, απειλώντας τους ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστεί ο νόμος. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Σίμος Κερδίκογλου, έβαλε μια ανακοίνωση, στην οποία τονίζει: μέχρι αύριο οι προτεργάτες αυτής της απαράδεκτης κατάστασης καλούνται να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις για να αποκατασταθούν νομιμότητα. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Και λένε φυσικά οι συνέπειες του νόμου είναι απολύσεις, είναι επιστράτευση, θα δούμε. Πάντως κατά τα άλλα, νέα ταλαιπωρία και σήμερα για 1,5 εκατομμύριο επιβάτες και χιλιάδες οδηγούς στην Αθήνα από την 7η. Και όχι μόνο σήμερα, και την επόμενη Τρίτη όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα παραμείνουν ακινητοποιημένα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέες τάσεις και ετοιμάζουν όλοι οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τρένα, λεωφορεία, τραμ, ηλεκτρικό, μετρό, κοινό μέτωπο. Έτσι ακριβώς. Να σου πω πάντως για σήμερα ότι εδώ και μισή ώρα δεν υπάρχουν επίσης ούτε ηλεκτρικός ούτε τραμ, καθώς οι εργαζόμενοι κάνουν στάσεις εργασίας από τις 12 μέχρι τις 4, ενώ τα λεωφορεία προμείνεται και αύριο, Ελένη, καθώς στάσεις εργασίας έχουν λεωφορεία και τρόλια από τις 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Την άλλη εβδομάδα, όπως είπες, την 3η 29 Ιανουαρίου σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στάσεις εργασίας και την 5η 31 Ιανουαρίου 24ωρη απεργία. Έπεται η ταλαιπωρία των κατοίκων της πρωτεύουσας. Κώστα Σιμεωνίδης, ευχαριστώ πολύ.